αλλήλους. Απεκτισάμενοι των παλαιών άνθρωπων, συν τες πράξεις είναι αυτού, και ενδυσάμενοι των νέων, των ανακαινούμενων εις επίγνωση κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτών. Πώς μπορούμε να εννοήσουμε, αγαπητοί μου, έναν χριστιανόν όταν λέει ψέματα? Πολλές φορές πηγαίναμε στα υψηλά, στα μεγάλα, στα θεολογικά, στα ουράνια, στα ακατανόητα, στα βαθέα, και εκείνα που είναι ολότελα μπροστά μας δεν τα βλέπουμε, τα ξεπερνούμε, και έτσι νομίζουμε ότι είμεθα πνευματικοί άνθρωποι αν υποτεθεί ότι έχουμε μία βαθία και υψηλή γνώση θεολογική, ή ακόμη φροντίζουμε να έχουμε κάποια φιλανθρωπία, να έχουμε κάποια καλοσύνη. Αλλά όμως ένα θεμελιώδες και βασικό στοιχείο το αγνοούμε: το να λέμε την αλήθεια. Το ψεύδος είναι στην ημερησία διάταξη. Τα πάντα κάνουμε, τα πάντα χαλκεύουμε για να λέμε ψέμα. Ποιος ποτέ δεν είπε ψέματα? Όλοι έχουμε πει ψέματα. Και αν μένει ένα ψέμα μπορεί να φύγει από μια συναρπαγή, αυτό δικαιολογείται, όπως και κάθε άλλο αμάρτημα δύναται να γίνει εξ συναρπαγής. Του ότι δικαιολογείται με την έννοια όχι ότι δεν θα ζητήσει συγχώρεση, όχι ότι δεν πρέπει γι' αυτό να μετανοήσει, αλλά ότι στάθηκε μια στιγμή απροσεξίας και εξέφυγε ένα ψέμα. Όπως μπορεί να φύγει ένας λόγος από το στόμα, όπως μπορεί να φύγει ένα βλέμμα από το μάτι, πονηρό. Αυτά βεβαίως είναι εξ συναρπαγής. Αλλά όμως το να υπάρχει μια συστηματική κατάσταση είναι, νομίζω, απαράδεκτη. Πώς μπορούμε να μιλάμε, αγαπητοί μου, και να λέμε ότι είμαστε πνευματικοί άνθρωποι εάν λέμε ψέματα? Είναι, θα πω άλλη μια φορά, ακατανόητο. Λέμε πολλές φορές ότι είμαστε χριστιανοί της ταυτότητος. Αλλά εδώ η ταυτότητά μας είναι η αλήθεια. Αν λοιπόν δεν λέγω ούτε την αλήθεια, τότε ούτε καν στην ταυτότητα δεν είμαι χριστιανός. Όχι εκτός ταυτότητος, ούτε καν εις την ταυτότητα. Διότι το να λέγω την αλήθεια είναι το πιο στοιχειώδες αλλά και το πιο θεμελιώδες πράγμα, το να δείξω ότι είμαι χριστιανός. Δεν λογαριάζομαι ότι ο Θεός θα καταστρέψει τους ψεύτας. Απολύς, λέει η Αγία Γραφή, πάντα ψεύτη. Θα καταστρέψεις κάθε ψεύτη. Έτσι δικαιολογούμε τον εαυτό μας πολλές φορές εκ ποικίλων αιτίων. Και πρώτα λέμε ψέματα για να αστειευτούμε. Έτσι συνηθίζουμε τη γλώσσα μας να λέει ψέματα. Διότι όταν κανείς λέγει ψέματα, αστεία, όταν θα έρθει η ώρα να πει και σοβαρά, δεν θα δυσκολευτεί να το πει το ψέμα, απλούστατα, διότι η γλώσσα του το έμαθε. Μία, αγαπητοί μου, συνηθίζουμε τον εαυτόν μας σε πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά. Παίζουν χαρτιά οι άνθρωποι και σου λέει δεν παίζω παρά μόνο για ένα λουκούμι, μόνο για έναν καφέ. Αδελφέ μου, συνηθίζεις το χέρι σου να πιάνει χαρτιά, και όταν θα έρθει η ώρα να παίξεις και λεφτά θα τα παίξεις. Συνηθίζουν άλλοι να καπνίζουν λίγο και λέγουν ότι έτσι απλώς για την παρέα. Αδελφέ μου, συνηθίζεις να καπνίζεις. Θα καπνίσεις παρακάτω και θα γίνεις τακτικός καπνιστής. Και ούτω καθεξής. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε την δύναμη της συνηθίας. Η δύναμη της συνηθίας είναι ισχυροτάτη. Αν λοιπόν συνηθίσουμε τη γλώσσα μας να μην λέγει ψέματα ούτε στα αστεία, τότε καταλαβαίνετε ότι θα δυσκολευτούμε πάρα πολύ να πούμε ένα ψέμα. Πιστέψτε με, τότε το ψέμα δεν θα φύγει ούτε εξ συναρπαγής.
Έτσι ας μην λέμε ψέματα αστεία. Έχουμε τόσα άλλα σοβαρά πράγματα να πούμε. Μπορούμε να γελάσουμε. Μπορούμε να είμαστε αχαριτωμένοι στην κουβέντα μας. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ο λόγος ημών, ο λόγος σας, να είναι αλατιερτημένος. Να είναι νόστιμος. Να είναι νόστιμος. Συνήθως οι άνθρωποι λέγουν τα λόγια αυτού είναι αλμυρά. Αλμυρά θα πει πρόστιχα. Αλλά ο λόγος του Θεού λέγει ο λόγος σας να είναι με αλάτι αλατισμένος. Δηλαδή νόστιμος. Μόνο νόστιμος. Τίποτε άλλο. Από το στόμα σας πας λόγος απρός, μη εκπορευέστο. Να μην βγαίνει από το στόμα σας κάθε σάπια κουβέντα. Αν φεύγει, τότε γρήγορα το στόμα μου θα γίνει οχετός. Θα γίνει πύλη οχετού. Και θέλετε κάτι παρακάτω, αυτό που λέγει ο Μέγας Βασίλειος και είναι εξαιρετικά ψυχολογημένο. Η των λόγων συνήθεια αρίστη οδός επί τα πράγματα. Εάν συνηθίσεις να λέγεις αυτό που λέγεις, γρήγορα θα οδηγηθείς σε αυτό που λέγεις. Είναι εξαιρετικά ψυχολογημένο αυτό. Αρίστη οδός επί τα πράγματα. Έτσι, αγαπητοί μου, υπάρχει ο ψεύτικος λόγος, υπάρχει και ο ψεύτικος άνθρωπος. Αν λέμε συνεχώς ψεύτικα λόγια, γρήγορα θα γίνουμε ψεύτικοι άνθρωποι. Και ποιος είναι αυτός ο ψεύτικος άνθρωπος? Δεν είναι αυτός πια που λέγει ψέματα, αλλά αυτός που διεστράφει πια. Αυτός λέγεται ο ψεύτικος άνθρωπος. Είναι το αντίστροφο από εκείνο το οποίο είπε ο Κύριος δια τον Ναθαναήλ, ότι δόλος δεν υπήρχε στο στόμα του. Τι θα πει δεν υπήρχε δόλος στο στόμα του? Ο Ναθαναήλ δεν έλεγε ψέματα? Βεβαίως δεν έλεγε ψέματα. Αλλά είναι κάτι περισσότερο αυτό το δεν υπάρχει δόλος στο στόμα. Είναι ίσιος άνθρωπος. Είναι αληθινός άνθρωπος. Έτσι έχουμε το ψέμα και την αλήθεια. Έχουμε και τον ψεύτικον άνθρωπο και τον αληθινό άνθρωπο, που είναι κάτι παραπέρα από το ψέμα, κάτι παραπέρα από την αλήθεια. Δηλαδή τι είναι ο ψεύτικος άνθρωπος? Αυτός πια που γίνεται, που ψήνεται, που οριμάζει μες στο ψέμα και γίνεται διεστραμμένος άνθρωπος. Πια έχασε το μέτρο της αληθείας, έχασε το μέτρο της ευθύτητος, το μέτρο της ειλικρινίας. Έχασε το μέτρο της αδολότητος. Δεν είναι πλέον ο άδολος άνθρωπος. Ιδού, η των λόγων συνήθεια αρίστη οδός επί τα πράγματα. Ο Μέγας Βασίλειος έχει απόλυτο δίκιο. Λέμε λοιπόν ψέματα για να αστειευτούμε. Λέμε ψέματα για να δικαιολογηθούμε. Αγαπητοί μου, βέβαια η δικαιολογία είναι κάτι που το έχουμε όλοι. Γιατί δικαιολογούμεθα? Γιατί στερούμεθα ταπεινώσεως. Όσο πιο πολύ δικαιολογούμε, τόσο λιγότερα ταπείνωση έχω. Συνεπώς είναι ποσά αντιστρόφως ανάλογα. Θέλετε πραγματικά να έχουμε ταπείνωση, θα πάψουμε να λέμε ψέματα και να δικαιολογούμεθα. Αν κάποτε πρέπει πραγματικά να δικαιολογήσουμε μια κατάσταση, τη δικαιολογούμε με απλότητα, εφόσον φυσικά έχουμε δίκιο. Τίποτα. Όταν δεν έχουμε δίκιο, λέμε απλώς, με συγχωρείτε, δεν πρόσεξα, δεν το κατάλαβα, παρασύρθηκα. Και εκεί τελειώνει η ιστορία. Τελειώνει, πάει. Θα μου πείτε, υπάρχουν περιπτώσεις που κάποτε θίγονται τα συμφέροντά μου. Ο τρίτο αίτιον λοιπόν αυτό. Όταν τα συμφέροντα θίγονται, λέμε ψέματα. Στον τομέα αυτόν ομοίως οι άνθρωποι λέγουν πάρα πολλά ψέματα. Ποια συμφέροντα? Να ρωτήσουμε, αγαπητοί μου, ποια συμφέροντα? Ποια? Τα χρήματα? Τα χτήματα? Το αληθινό μας συμφέρον είναι να λέμε την αλήθεια, γιατί αν λέμε ψέματα, τότε έχουμε κόλαση. Πέστε μου λοιπόν, λέμε για το συμφέρον μας, αλλά πρέπει να εξετάσουμε ποιο συμφέρον μας. Πολλές φορές θεωρούμε μερικά πράγματα σαν δεδομένα, ενώ δεν είναι δεδομένα όλα. Είναι και ζητούμενα συμφέρον. Ποιο συμφέρον? Το αιώνιο σου ή το πρόσκαιρό σου? Ποιο από τα δυο?
Αν μιλάς για το πρόσκαιρο συμφέρον σου, τότε αδελφέ μου, δεν εξετίμησες καλά τα πράγματα. Δεν τα εξετίμησες καλά. Για να μην χάσεις κάτι. Ω, να μην χάσεις κάτι. Ενώ αντιθέτως, αν πεις την αλήθεια, τότε μπορεί να ζημιώσεις εκεί, αλλά θα κερδίσεις το αιών, θα έχεις το αιώνιο σου συμφέρον. Και κάτι ακόμα. Και το επίγειό σου συμφέρον. Αγαπητοί μου, υπάρχουν άνθρωποι που κοροϊδεύουν στα καταστήματά τους. Που σε γελούν. Τους δείχνεις εμπιστοσύνη όταν ανοίγουν καινούριο μαγαζί. Τους περιβάλλεις με αγάπη. Αυτοί σε περιποιούνται. Και όταν δουν ότι εσύ δείχνεις εμπιστοσύνη σε αυτούς, αρχίζουν να σου βάζουν παραπάνω στην τιμή. Το έχω πολλές φορές καταλάβει αυτό. Μόλις το καταλάβω, γιατί ο κάθε άνθρωπος φυσικά δεν τρώει σανό. Τρώει σανό. Μια φορά θα φάμε σανό, δύο φορές, μετά δεν θα φάμε πια. Στο κατάστημα αυτό δεν θα ξαναπάμε. Σας ομολογώ, το κάνω εγώ αυτό πράγμα. Το κάνω αυτό. Αν αντιληφθώ ότι αυτός με κοροϊδεύει, βάζει παραπάνω, τσιμπολογάει παραπάνω χρήματα, δεν ξαναπηγαίνω. Υπάρχει κι άλλο κατάστημα πιο πέρα και πιο πέρα. Ποιος ζήμιωσε? Ποιος ζήμιωσε? Νομίζομαι ότι στο εμπόριο στέκεται το ψέμα. Όχι, αγαπητοί μου, η αλήθεια. Είναι μια πολύ εσφαλμένη και πλανερή αντίληψη που έχουν. Υπάρχουν πράγματα που κάποτε δεν πρέπει να πούν. Νομίζω όμως ότι αν θα προσέχαμε λίγο, μπορούμε, χωρίς να αποκαλύψουμε, γιατί δεν σημαίνει ότι πρέπει τα πάντα να αποκαλύπτω για να λέγω την αλήθεια, χωρίς να αποκαλύψουμε εκείνο το οποίο δεν θέλουμε, αν βρούμε έναν τρόπο μπορούμε να κινηθούμε χωρίς να πούμε ψέματα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι. Ο τελευταίος και ο χειρότερος από πλευράς του να μας καταλάβει ο άλλος ότι δεν θέλουμε να απαντήσουμε, είναι να πούμε: παρακαλώ, επίτρεψέ μου να μην σου απαντήσω. Αν επί παραδείγματι με ρωτήσουν: τον είδες τον τάδε? Και απαντήσω: επίτρεψέ μου να μην σου απαντήσω. Βεβαίως δίδω υπόνοια στον άλλον ότι κάτι συμβαίνει και δεν το απαντώ. Γι' αυτό σας είπα, πιάνω τη χειροτέρα περίπτωση. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που μπορώ να ξεφύγω από την ερώτησή του, να ξεφύγω 9 φορές στις 10, αγαπητοί μου, και να μην πω ψέμα. Αν δω ότι είναι αδύνατο να ξεφύγω, θα πω αυτό: λοιπόν, δεν μπορώ να σου απαντήσω, ή επίτρεψέ μου να μην σου απαντήσω. Και ας υπονοήσει ο άλλος ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει ας υπονοήσει. Έτσι, αγαπητοί, ας μάθουμε να λέμε την αλήθεια. Ας λέμε την αλήθεια. Η αλήθεια είναι από το Θεό, το ψέμα από το διάβολο. Μας λέγει ο Κύριος ότι ο πατέρας του ψεύδους είναι ο διάβολος. Και έτσι όσοι λέγουν ψέματα, πολλοί το γραφούνται στο βασίλειο του διαβόλου και υιοθετούνται στην υιοθεσία του σατανά. Αντιθέτως, αυτοί που λέγουν αλήθεια είναι οι άνθρωποι του Θεού. Ο Θεός είναι η αλήθεια. Εγώ είμαι η αλήθεια, είπε ο Χριστός. Όταν κάποτε ρώτησαν τον Κύριον: για πες μας, από πού εσύ προέρχεσαι? Ο Κύριος τους απαντά. Θα σας ερωτήσω και εγώ κάτι. Αντερώτησης. Α, μπορούσαμε πόσες μεθόδους να διαλέξουμε, να παρατηρήσουμε στο λόγο του Κυρίου. Το βάπτισμα του Ιωάννου από πού είναι, από το Θεό ή από τους ανθρώπους? Σκέφτηκαν αυτοί και είπαν: αν πούμε από τον ουρανό, θα μας πει γιατί δεν πιστέψατε. Αν πούμε από τους ανθρώπους, θα μας λιθοβολήσει όκλος, διότι οι πάντες γνωρίζουν και είναι πεπισμένοι ότι ο Ιωάννης είναι από τον ουρανό απεσταλμένος. Σκέφτηκαν, γύρισε το μυαλό τους στροφές και απαντούν εις τον Κύριον: δεν ξέρουμε. Αυτοί είπαν ψέματα. Πώς δεν ξέραν? Θέλαν να ξεφύγουν, είπαν ψέματα. Και ο Κύριος απήντησε: όχι και εγώ δεν ξέρω. Απήντησε: ούτε και εγώ σας λέγω. Δεν απήντησε ο Κύριος: ούτε και εγώ σας λέγω. Ξέρω, αλλά δεν σας λέω. Σου ζητάει άλλος χρήματα και ξέρεις ότι θα πάει να παίξει χαρτιά, θα μεθύσει. Δεν είναι τίμιος άνθρωπος, βρε αδελφέ. Δεν είναι τίμιος άνθρωπος. Διότι άμα είναι τίμιος άνθρωπος, δεν θα διστάζει να του δώσεις κάποια χρήματα που σου ζητά. Όταν ξέρεις όμως ότι δεν είναι τίμιος άνθρωπος και ότι αυτά δεν θα στα επιστρέψει στο τέλος, και σου λέει: δώσ' μου ένα χιλιάρικο. Αυτός κατά συνήθεια
Θα του πεις έχω, αλλά δεν σου δίνω. Γιατί δεν μου δίνεις? Για να διορθωθείς. Διότι ξέρω ότι δεν θα πας σε καλό δρόμο να το φας το χιλιάρικο αυτό. Θα μου πείτε σκληρός λόγος. Α, αγαπητοί μου, και το χιλιάρικο γλιτώνομαι και την αλήθεια λέμε και αυτόν διορθώνομαι. Αντιθέτως, αν του δώσουμε ή του πούμε ψέματα δεν έχω, τότε και ψέματα είπαμε και αυτόν δεν τον διορθώσαμε. Βάλτε τα όλα κάτω, λογιστικά να τα βάλουμε κάτω, να δούμε πού είναι το πραγματικό συμφέρον και πώς γίνεται ο πραγματικά αληθινός άνθρωπος. Εν τούτης μένει 1% που κάποτε ένα στα 10, ας το πάρουμε έτσι, 1 στα 10, που κάποτε δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Αν πούμε αλήθεια, καταστροφή. Αν πούμε ψέματα, είναι ψέμα και είναι εκεί πολύ κακό. Τι πρέπει να κάνουμε? Ο Κύριος μας δίδαξε να λέμε στο Πάτερ ημών και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν. Όταν ο Θεός γνωρίζει, καρδιογνώσεις ο Θεός, ότι λέμε πάντα την αλήθεια και ότι θέλουμε να λέμε την αλήθεια και να τηρούμε τις εντολές Του, τότε αγαπητοί μου, αυτή η μία περίπτωση που δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, γιατί είναι έξω από την δυνατότητά μας, κατά το ανένδεκτον εστίν του μη ελθύν τα σκάνδαλα. Είναι, λέγει, αδύνατο να μην έρθουν τα σκάνδαλα, λέγει ο Κύριος. Τότε μόνον ο Κύριος σώζει σε αυτή την περίπτωση. Θα πούμε τότε από μέσα μας, Κύριε, μη είσαι ενέγκυση μας πειρασμών. Μην επιτρέψεις, Κύριε, να πω ψέμα. Μην επιτρέψεις. Και τότε ο Θεός βρίσκει έναν τρόπο να γλιτώσουμε από το ψέμα. Αλλά μόνο στην περίπτωση που είμαστε οι αγωνιζόμενοι να λέμε την αλήθεια. Και ο ιατρός πρέπει να λέγει την αλήθεια. Μόνο που, όπως ακριβώς έχουμε τα ζαχαρόπικτα χάπια, που είναι πικρά από μέσα και απ' έξω έχουν ζάχαρη, αλλά το παίρνει ο ασθενής για να γίνει καλά, έτσι και εδώ θα πούμε την αλήθεια εις τον ασθενή. Θα την πούμε κατά τρόπον που θα τον σκοτώσει η αλήθεια. Θα του την πούμε όμως για να κανονίσει την πορεία του. Δεν θα του πούμε, ξέρεις, είσαι καρκίνο. Έτσι, το πετάξουμε. Άμα το ακούσει ο άλλος, θα λιποθυμίζει μπροστά μας. Θα πεθάνει πριν την ώρα του. Δεν είναι τρόπος αυτός. Θα του πούμε όμως ότι είναι πολύ σοβαρή η περίπτωσή του. Ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή. Και αν επιμένει σε μια δεύτερη και τρίτη επίσκεψή του, θα του το πούμε. Θα τον συνηθίσουμε. Θα του το πούμε. Είναι στην ιατρική δεοντολογία αυτό. Να πούμε την αλήθεια. Μόνο που θέλει τέχνη, θέλει ψυχολογία, κάτι πιο πολύ. Θέλει αγάπη να το πει ο γιατρός, να πει την αλήθεια εις τον ασθενή. Αγαπητοί μου, για τους εξής δύο λόγους πρέπει να λέμε την αλήθεια. Πρώτα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, Εφεσίους Δέλτα 25, «Διό αποθέμενη το ψεύδος, λαλείται αλήθειαν έκαστος μετά του πλησίον αυτού, ότι εσμέν αλλήλων μέλει». Αποθέμενη, βάλτε στην άκρη το ψέμα. Λέτε ο ένας με τον άλλον αλήθεια, διότι είμεθα αλλήλων μέλει. Εδώ είναι τώρα το θεολογικό σημείο που θα παρακαλέσω να προσέξουμε. Τι θα πει μέλει αλλήλων? Ενός σώματος. Τι είναι ο σώματος? Του σώματος του Χριστού. Κοινώνησα σήμερα. Και εσείς κοινωνήσατε. Κοινωνήσαμε το ίδιο σώμα. Συνεπώς ενσωματωθήκαμε στο Χριστό. Είμαθα ένα σώμα και αποτελούμε εμείς, ο καθένας από μας, ένα ξεχωριστό μέλος του σώματος του Χριστού. Πώς τα μέλη ενός σώματος δίνονται να ψεύδονται? Αν τα μάτια μου με πληροφορούν ψευδός, τότε δεν θα κινηθεί ο εγκέφαλος να δώσει διαφορετική εντολή στα πόδια ή στα χέρια? Δεν το νομίζετε ότι με τον τρόπον αυτόν επέρχεται σχίσμα εις τα μέλη του σώματος? Σχίσμα. Όταν τα μέλη πληροφορούν ψευδός, τα μεν τα δε. Αφού λοιπόν αυτό δεν συμβαίνει στο φυσικό σώμα, πώς θα συμβεί στο πνευματικό σώμα του Χριστού, που είμαστε όλοι μέλη και πρέπει μεταξύ μας να λέμε την αλήθεια? Πέστε μου σας παρακαλώ, αν μια φορά σας έλεγα ψέματα, θα είχατε εμπιστοσύνη πια σε μένα? Δεν θα είχατε. Και αν και εσείς μου λέγατε μία φορά μόνο ψέματα,
κάθε φορά που θα μου λέγατε κάτι θα βάζα και ένα κόμπο νερό στο κρασί μου. Δηλαδή δεν ξέρω εάν πάντα, θα βάζα ένα ερωτηματικό. Δεν ξέρω, μου είπε αυτός κάποτε ψέματα. Τι τον εμποδίζει να μου ξαναπεί πάλι ψέματα? Τι τον εμποδίζει? Οπότε πού πάμε, πέστε μου πού πάμε, πώς χτίζουμε τη ζωή μας και πώς χτίζουμε την κοινωνικότητά μας? Πώς, πώς? Αλλήλων μέλιες μεν, είναι η θεολογική κατοχήρωση της αποβολής του ψεύδου. Ένα ακόμα. Είναι αυτό που μας είπε σήμερα ο Απόστολος Παύλος εις την προς Κολασσαίς επιστολή του, τρίτο κεφάλαιο, χωρίων 9. Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, απεκδυσάμενοι των παλαιών άνθρωπων, σύντες πράξες είναι αυτού και ενδυσάμενοι των νέων των ανακαινούμενων. Αδελφέ μου, βαφτίστηκες. Άφησες το προπατορικό σου αμάρτημα και το προπατορικό σου ένδυμα, το παλιό, το σχισμένο, το ρυπωμένο. Τ' άφησες, το έβγαλες. Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσιστε. Για να ντυθώ το Χριστό, πρέπει πρώτα να έχω κάτι γδυθεί. Το παλαιό ένδυμα. Και ντύθηκα το καινούριο. Εντύθηκα τον Χριστόν. Αφού λοιπόν ντύθηκα τον Χριστόν, έχω μια καινούργια ζωή. Πώς μπορώ να ξαναγυρίζω στην παλιά μου ζωή και να έχω μια συμπεριφορά που χαρακτηρίζει τον παλαιόν άνθρωπον? Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Πώς είναι δυνατόν? Γι' αυτό το λόγο, αγαπητοί μου, ας είμεθα οι άνθρωποι οι αληθείς. Η αλήθεια κατοχυρώνεται θεολογικά. Το ψέμα αποβάλλεται θεολογικά. Μην ξεχνάμε ότι ο διάβολος είναι ο πατήρ του ψεύδους. Ο Θεός τιμωρεί πάντα το ψέμα. Ο Θεός πάντα τιμωρεί το ψέμα. Όταν για πρώτη φορά, μετά από μια διαθήκη που κάνει ο Θεός, υπάρξει ένα αμάρτημα, το πρώτο πάντα αμάρτημα το τιμωρεί πολύ αυστηρά ο Θεός, για να δείξει υποδειγματικά τι θα συμβεί εις εκείνους οι οποίοι αμαρτάνουν το αμάρτημα αυτό. Όταν κάποτε ο πρώτος που έκλεψε, στην έρημο ήταν, απέρασαν τον Ιορδάνη και βρέθηκαν απέναντι από την Ιερυχώ, κατεληφθεί η Ιερυχώ και πήρε αυτός τα νομίσματα που είπε ο Μωυσής, ότι ο Ιησούς του Ναβί δεν θα πάρει κανείς νομίσματα, κανένα σκεύος, τίποτε. Τα νομίσματα ανήκουν στο Θεό και όλα τα άλλα θα καούν. Κάποιος, ο Άχαρ, έκλεψε μερικά χρήματα. Τιμωρήθηκε διαλυθοβολισμού. Τον επακάλυψε δε ο Θεός αυτόν τον κλέπτη. Στην έρημο, μετά από τον νόμο που δόθηκε, κάποιος πρώτος ευλασφήμισε. Ετιμωρήθηκε, αγαπητοί μου, διαλυθοβολισμού αυτός ο οποίος ευλασφήμισε. Και στην Καινή Διαθήκη, μετά την Πεντηκοστή, ο πρώτος που είπε ψέματα ετιμωρήθηκε με θάνατο. Ο Ανανίας και η Σάπφυρα, αυτό το ζεύγος, πούλησαν το χωράφι τους και πήγαν στον Απόστολο Πέτρο να του δώσουν τα χρήματα. Πήγε πρώτο ο Ανανίας. Έκαναν όμως τη σκέψη και είπαν, γιατί να δώσουμε όλα τα λεφτά? Βέβαια θα τα δώσουμε για να τρεχόμεθα και εμείς από την εκκλησία δωρεάν, αλλά ας κρατήσουμε μέρος των χρημάτων, ώστε και δωρεάν να τρώμε και χρήματα να έχουμε στην τσέπη μας. Πάει λοιπόν καμαρωτός ο Ανανίας και αποθέτει στα πόδια του Αποστόλου Πέτρου το ποσόν, το υποτιθέμενο ποσόν εκ της πωλήσεως του χωραφιού, και του λέει ο Απόστολος Πέτρος: Ανανία, τόσο πούλησες το χωράφι σου? Ναι, λέγει αυτός, τόσο το πούλησα το χωράφι μου. Ανανία, ποιος σε πίεσε να πουλήσεις το χωράφι σου? Και αν το πουλούσες τα χρήματα, ποιος σε πίεσε να τα φέρεις εδώ? Δικά σου δεν ήταν? Ποιος σου είπε όμως να πεις ψέματα εις το Πνεύμα το Άγιον? Ακούστε, εις το Πνεύμα το Άγιον να πεις ψέματα. Και μόλις άκουσε τον λόγο αυτόν, ο Ανανίας έπεσε νεκρός κάτω. Ύστερα από 3 ώρες έρχεται η γυναίκα του, η Σάπφυρα, μπαίνει μέσα. Έλα εδώ, της λέγει. Τόσο πουλήσατε το χωράφι σας? Λέει ναι, είχαν συμφωνήσει. Γιατί λέτε ψέματα? Γιατί συμφωνήσατε να πείτε ψέματα? Ακούς την πόρτα έξω τα βήματα κάποιων που έρχονται. Είναι αυτοί που πήγαν και έθαψαν τον άνδρα σου. Οι ίδιοι θα πάρουν και σένα.
και η σάπφυρα έπεσε νεκρή κάτω. Αγαπητοί μου, φόβος και τρόμος έπεσε εις την εκκλησία από την τιμωρία αυτή. Λοιπόν, βλέπετε πως τιμωρεί ο Θεός το ψέμα. Το πρώτο ψεύδος τιμωρήθηκε με τον τρόπον αυτόν. Αλλά λέγει ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη, τις δε ψευδέσει το μέρος αυτόν εν τη λίμνη δικαιωμένη πυρή και θείο, ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος. Τις ψευδέσει. Γιατί λέει τις ψευδέσει? Δεν είναι μόνο αυτοί που λένε ψέματα, αλλά αυτοί που έκαναν και τη ζωή τους ψεύτικη. Δηλαδή αυτοί που διεστράφησαν πια. Αυτός είναι ο ψευδής άνθρωπος. Το μέρος αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη πυρή και θείο. Δηλαδή ο εστί που είναι ο δεύτερος θάνατος, ο αθάνατος θάνατος, ο αιώνιος χωρισμός του ανθρώπου από το Θεό, από το φως, από τη ζωή, η αιωνία κόλαση. Αγαπητοί μου, έτσι τιμωρεί ο Θεός το ψέμα. Ας προσέχουμε το ψέμα. Το πρώτο πράγμα που δείχνει ότι πιστέψαμε αληθινά εις τον Υιόν του Θεού, που είναι η αλήθεια και η ζωή, το πρώτο πράγμα, αν σοβαρά πιστέψαμε, αν σοβαρά μετανοήσαμε, το πρώτο πράγμα είναι να αποβάλουμε